Πρώτες εντυπώσεις από το two-player game του Ματίας Κράμερ, αγαπημένος σχεδιαστής, το Watergate. Είναι ένα παιχνίδι αποκλειστικά για δύο παίχτες, παίζει 30-60 λεπτά, ηλικίες 12 και πάνω και υποπληκτικότητα 2,25/5. Δεν είναι σύνθετο παιχνίδι, ωστόσο έχει αρκετό βάθος. Παιχνίδι στρατηγικής με κάρτες, political παιχνίδι. Έχει να κάνει σαφέστατα με το σκάνδαλο Watergate. Ο ένας παίχτης θα πάρει την πλευρά του Washington Post και θα προσπαθεί να αποδείξει την σύνδεση της κυβέρνησης Nixon με τους Informers, και η άλλη πλευρά θα πάρει το administration του Nixon και θα προσπαθήσει να αμυνθεί. Παιχνίδι το οποίο ανήκει στην κατηγορία παιχνιδιών με κάρτες, political game, μηχανισμοί action event, connections, hand management και tag of war. Το tag of war είναι αυτό που τραβάμε ένα σκηνή από τη μία μεριά στην άλλη, ποιος θα κερδίσει το σκοτσέζικο παιχνίδι. Υπάρχει και ελληνική στα αρχαία ελληνικά εκφράση, αλλά δεν μου διαφεύγει δυστυχώς. Αυτός λοιπόν ο μηχανισμός. Πάμε να ανοίξουμε το κουτί και να δούμε τι υπάρχει μέσα. Ξαναλέω, ο σχεδιαστής είναι Ματίας Κρέμερ, η εταιρεία που το βγάζει είναι η Capstone Games και είναι αποκλειστικά για δύο παίχτες. Card driven to player game about the most notorious of all political scandals. Το σκάνδαλο Watergate. Η ιστορία του παιχνιδιού, το object, το setup, πώς παίζουμε το παιχνίδι. Initial phase, card phase και evaluation phase, οι τρεις φάσεις κάθε γύρου. Εξηγούμε την initial phase εδώ. Την card phase και αντίστοιχα υπάρχει εδώ το action part. Είναι γραμμένο σαν να είναι γραμμένο σε παλιά γραφομηχανή. Δεν είμαι σίγουρος ότι είμαι fan αυτό το συγκεκριμένο, γιατί δεν ξέρω αν θα διαβάζετε εύκολα το rulebook αυτό. Μου δίνει λίγο μια αίσθηση. Θα ήθελα καλύτερο φόντο, να σας πω την αλήθεια, και όχι να προσωμιώσουν μια παλιά γραφομηχανή για να δυσκολέψουν την ανάγνωση. Παρ' όλα αυτά, είναι θεματικό το rulebook, το αναγνωρίζω. Card overview και background information. Έχει και τις κάρτες και το information των συγκεκριμένων event, των συγκεκριμένων καρτών. Έτσι, είναι political παιχνίδι. Και ιστορία από πίσω, για όποιον θέλει να μάθει περισσότερα το σκάνδαλο που έριξε την κυβέρνηση Nixon, το σκάνδαλο Watergate. Για να δούμε λοιπόν τα περιεχόμενα. Καταρχήν έχουμε το ταμπλό, το οποίο όπως θα δείτε είναι ένα ταμπλό το οποίο θυμίζει corkboard σε χάρτη, σε γραφείο της εφημερίδας. Προφανώς προσπαθούν να συνδέσουν τα στοιχεία έτσι ώστε να καταφέρουν η μία πλευρά να αθωώσει την κυβέρνηση Nixon και η άλλη πλευρά να εμπλέξει την κυβέρνηση Nixon στο σκάνδαλο. Μέσα στο κουτί θα βρούμε αντίστοιχα αυτούς εδώ τους δείκτες, οι οποίοι έχουν διαφορετικά περιεχόμενα από το πίσω μέρος, όπως βλέπετε, έτσι. Όλα όμως από πίσω έχουν το πιν, την πινέζα. Κρυφή πληροφορία ουσιαστικά. Αντίστοιχα, προφανώς, έχει να κάνει με τους μηχανισμούς του παιχνιδιού και προσπαθείς να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα με τα συγκεκριμένα pieces of information, αν έχω καταλάβει καλά. Με έχει τριγκάρει το γεγονός το ότι είναι καθαρά για δύο παίκτες, είναι έξυπνο παιχνίδι, έχει πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές μέχρι στιγμής. Εδώ είναι το Tag of War, όπως βλέπετε. Είναι finish στο χαρτόνι, πάρα πολύ καλής ποιότητας. Τα δύο punchboard, μην τα πετάξετε, θα μπουν στο κάτω μέρος του κουτιού για να το φέρουν στο ίδιο ύψος. Ένα πουγγί. Να δούμε τι άλλο υπάρχει μέσα. Δείκτες και ακόμα και το insert είναι θεματικό. Για να δούμε τις κάρτες. Δεν νομίζω θα βρεθούν σλίδια αυτές τις κάρτες, δυστυχώς, αλλά ωστόσο είναι linen finish, οπότε κάτι γίνεται. Για να δούμε λοιπόν. Να τις οι κάρτες έχουν το άρωμα της εποχής. Είναι αρκετά μεγάλο μέγεθος οι κάρτες. Event, όπως βλέπετε. Conspirator. Event. Κόμματα από εφημερίδες, φωτογραφίες, politics and policy,
περίεργο από περιεχόμενο το παιχνίδι, πραγματικά περίεργο, αρκετά ποιοτικές οι κάρτες. Ωστόσο νομίζω ότι προφανώς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε θεματικά το βγάζει πάρα πολύ το συγκεκριμένο παιχνίδι και αυτό που πραγματεύεται. Να, πως είναι ουσιαστικά το πίσω μέρος. Βλέπετε τα διάφορα piece of information που θα παίρνουν οι παίκτες, θα τα καρφιτσώνουν στις διάφορες θέσεις εδώ και θα προσπαθούν να ενώσουν διάφορα πράγματα έτσι ώστε να βγάλουν συμπεράσματα και να, η μία πλευρά ξαναλέω, να ενοχοποιήσει την κυβέρνηση Νίξον για το σκάνδαλο, η άλλη να την αθώσει, η κυβέρνηση Νίξον. Αυτό λοιπόν είναι τα περιεχόμενα του Watergate, ενδιαφέρον παιχνίδι για δύο παίκτες, δεν το περιμέναμε θεματικά να το δούμε, το είδαμε, το συγκεκριμένο, το 2019, οπότε μας εκπλήσει ευχάριστα και ανυπομονούμε να το δοκιμάσουμε για δύο παίκτες και να δούμε ποιος θα κερδίσει τις εντυπώσεις στο σκάνδαλο Watergate.